Καλησπέρα σε όλους και όλες. Για άλλη μια φορά είμαστε πάλι εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού στην εκπομπή Μπαχάρ για να ακούσουμε μουσική και μουσικούς από όλο τον κόσμο. Το σημερινό μας ταξίδι θα ξεκινήσει με ένα πολύ έτσι, γνωστό συγκρότημα από αυτά που έχουν σημαδέψει τη δεκαετία του 70 μέχρι τις μέρες μας. Είμαστε στην Αμερική. Θα κάνουμε το ταξίδι μας και απόψε ξεκινώντας από εκεί για να περάσουμε μετά στην Αφρική, να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα έχουμε και κάποιον Έλληνα σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακούτε την εκπομπή Μπαχάρ, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αμπλιανίτης και στον ήχο και στη διαχείριση των φωτογραφιών που περνούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε αυτό που ακούτε, ο Δημήτρης Οδήμας. Το σημερινό λοιπόν πρώτο κομμάτι είναι το πολύ γνωστό One of These Nights των πολύ επίσης γνωστών Ingles. Πάμε να τους ακούσουμε. Thank you.
Ήταν λοιπόν η Ingles, ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1971. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε το έγραψαν το 1975, κυκλοφόρησε τότε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και σημείωσε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως να περάσουμε στους Βρετανούς, θα έρθουμε από την από εδώ μεριά του Ατλαντικού, Coldplay, για να ακούσουμε το πολύ όμορφο και γνωστό τους Clocks. Coldplay που είναι ένα γκρουπ, όπως είπα και πριν, βρετανικό, ιδρύθηκαν το 1996 και είναι οι εκφραστές αυτού που λέμε alternative rock. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Let's go!
Μετά τους Coldplay που μόλις ακούσαμε, πάμε να περάσουμε πάλι απέναντι, να μεταφερθούμε στην Αμερική, να ακούσουμε jazz αυτή τη φορά από μια πολύ σπουδαία φωνή. Θα ακούσουμε την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια Ella Fitzgerald, αυτή την πληθωρική κυρία της jazz, να τραγουδά εδώ το κομμάτι Favela από το ανθολόγιο του πολύ μεγάλου συνθέτη Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Μην ξεχνάμε ότι η Ella Fitzgerald ήταν γεννημένη το 1917, τραγούδισε όλα αυτά που λέμε jazz standards, τις μεγάλες επιτυχίες της jazz. Από την πρώιμη εποχή της πέρασε στο bebop μέσα από διάφορα groups, είπε τα πολύ εμπορικά της. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα από αυτά, μιας και είναι Latin, Bossa Nova το κομμάτι που θα ακούσουμε. Μια πάρα πολύ όμορφη μελωδία λοιπόν, Favela. His eyes could laugh, I made them laugh. His arms a world of thrills. The moon looked down and smiled on a summer love to see it blossoming somewhere in the hills. The breeze was cool, his kiss was fire, the night birds sang their trills. When the moon was gone, hidden by the clouds, I put the fire out somewhere in the hills. But I love just for the moment, I've no time for regret. I make dreams for tomorrow, dreams I know I'll forget. New day, new dawn, and I have gone in search. Και το ταξίδι μας συνεχίζεται, θα ξαναπεράσουμε στην δική μας πλευρά. Πάμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία για να ακούσουμε το τροπερό παιδί της κιθάρας,
και της gypsy κιθάρας, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Μιλώ φυσικά για τον πολύ γνωστό Birelli Lagren, ο οποίος θεωρείται ο συνεχιστής του πολύ μεγάλου Django Reinhardt. Θα τον ακούσουμε εδώ σε ένα κομμάτι που έκανε γνωστό ο Django. Noise λέγεται το κομμάτι και είναι από το CD Move που έκανε πριν μερικά χρόνια ο Birelli Lagren. Thank you.
Ήταν ο εκπληκτικός κιθαρίστας Σιμπερέλη Λαγκρέν στο κομμάτι Νουάζ, μόλις ακούσαμε. Μουσικός γεννημένος το 1966, παιδί θαύμα. Στα 12 του ήδη γυρνούσε σε περιοδίες στην Ευρώπη, σε όλα αυτά τα φεστιβάλ τζίψη κιθάρας και όχι μόνο. Το φαινόμενο της κιθάρας, όπως έχει πει κάποτε και ο ίδιος ο Τζον Μακλάφλιν, με συνεργασίες, τι να πρωτοπεί κανείς, Τζον Μακλάφλιν, Άλντι Μέολα, Τζάκο Παστόριους, με πάρα πολλούς μουσικούς. Πάμε παρακάτω λοιπόν και θα περάσουμε πάλι απέναντι, πάμε πάλι στην Αμερική. Βέβαια, οι μισοί μένουμε εδώ, οι μισοί πάμε στην Αμερική για το επόμενο κομμάτι, μιας και θα ακούσουμε την τρομπέτα του πολύ Dizzy Gillespie, να πλέκει εδώ το κομμάτι μαζί με τους Double Six of Paris, ένα φωνητικό σεξτέτο εκπληκτικό της εποχής εκείνης. Και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο πώς κατάφερε ο Dizzy Gillespie να παντρέψει την jazz μαζί με τις μελωδίες ενός φωνητικού σεξτέτου με ένα αριστοτεχνικό τρόπο. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν τον πολύ μεγάλο Dizzy Gillespie στο κομμάτι Voices. Παραφθορά είπα Voices για το προηγούμενο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Το κομμάτι ήταν το κλασικό Blue and Boogie, ένα κλασικό blues. Και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, να μείνουμε στην Αμερική αυτή τη φορά και θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό μαύρο μουσικό, ένα πολύ γνωστό drummer αυτή τη φορά. Drummer ο οποίος βέβαια δεν ήταν απλά ένας drummer, ήταν και συνθέτης, είχε τη δική του μπάντα. Θα τον ακούσουμε εδώ σε Latin κομμάτι, σε μια μποσανόβα. Το CD λεγόταν Drum Suite και τον ακούμε στο Cubano Chant.
Ήταν λοιπόν ο κύριος Art Blakey στο κουμπάνο τσάντ που ακούσαμε από το CD Drum Suite, γεννημένος το 1919 παρακαλώ, και να περάσουμε στην πιο, στην νεότερη μάλλον γενιά της jazz για να ακούσουμε μια άλλη σπουδαία φωνή, Diana Krall λοιπόν, και Let's Face the Music and Dance, πάλι Latin το κομμάτι. Bossa Nova σύμφωνα πολλά Latin κομμάτια, μιας και πιστεύω ταιριάζουν απόλυτα με το καλοκαίρι που διανύουμε. Γεννημένη το 1964 στον Καναδά αυτή τη φορά, πασίγνωστη, γυρίσει όλο τον κόσμο, ήταν και στην Ελλάδα πριν από 2 εβδομάδες. Diana Krall λοιπόν και Let's Face the Music and Dance. Thank you.
Είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, ακούτε και βλέπετε την εκπομπή Μπαχάρ. Ο Μάξ Εμπλιανίτης είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Δήμας είναι στον ήχο και στην διαχείριση των φωτογραφιών που πέφτουν κατά τη διάρκεια των κομματιών που ακούτε. Και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να φύγουμε αυτή τη φορά από Αμερική και Ευρώπη και να πάμε στη Μαύρη Ήπειρο για να ακούσουμε την πολύ γνωστή μας, μιας και την ακούμε συνέχεια στις εκπομπές μας. Και αξίζει, πιστεύω, τον κόπο. Μιλώ πάντα για την Αντζελίκ Κίτζο και θα ακούσουμε αυτή τη φορά το κομμάτι «Τόμπο». Tu no da tu.
Εκπληκτική λοιπόν η Αντζελίκ Κίτζο που μόλις ακούσαμε, μια μουσικός, τραγουδίστρια γεννημένη το 1960 στην Μπενίν. Και πάμε να ανηφορήσουμε λιγάκι για τη συνέχεια, να έρθουμε στα δικά μας τα μέρη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και θα ακούσουμε ένα πολύ καλό συνθέτη και φίλο, μιλώ για τον Μιχάλη Νικολούδη, θα τον ακούσουμε εδώ στο κομμάτι Λασκάδα. Ήταν λοιπόν η Λασκάδα, ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Μιχάλη Νικολούδη που πραγματικά μυρίζει και θυμίζει η Ελλάδα από τις πρώτες νότες μέχρι το τέλος. Και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για μέρη μακρινά, να πάμε στην μακρινή Ινδία αυτή τη φορά και θα ακούσουμε τα εκπληκτικά φλάουτα του κυρίου Τσαουράσια, αριστοτεχνικά εδώ μαζί με σιτάρ μαζί με αρμόνια σε μια πάρα πολύ όμορφη σύνθεση που θυμίζει πολύ βέβαια τον τόπο, το συγκεκριμένο Ινδία, αλλά και λίγο η Μαλάια και λίγο έτσι την ηρεμία του τόπου. Ας ακούσουμε λοιπόν Σράντα από τον κύριο Τσαουράσια.
Πάλι μια εκπομπή Μπαχάρ κοντεύει στο τέλος της και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο κομμάτι με πάρα πολύ καλό γούστο, πολύ ωραία ενορχήστρωση. Να ακούσουμε Ryan Faris στο Carried by the Wind. Να θυμίσω, πρόκειται για έναν Αμερικάνο μουσικό και DJ, παίζει κιθάρα, παίζει πιάνο, παίζει σύνθια, παίζει πάρα πολλά όργανα. Αλλά καταφέρνει και κάνει αυτές τις μίξεις που κάνουν οι DJ με ρυθμούς και λούπες. Τον ακούμε εδώ λοιπόν σε ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, Carried by the Wind, από τον Ryan Faris. Μόλις ακούσαμε, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς από εδώ θα χαιρετήσουμε, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ίδια πάντα ώρα. Εκπομπή Μπαχάρ, Μάκης Αμπλιανίτης, Δημήτρης Δήμας. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.